Καλημερίζω τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα, πρόεδρο του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σκούρα. Εμείς. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό που συνέβη με τη Λευκορωσία, το οποίο σίγουρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί μια μοναδική έκφανση του ολοκληρωτισμού του καθεστώτος Λουκασέγκα στη συγκεκριμένη χώρα. Είχα την χαρά, την τιμή μάλλον, γιατί χαρά δεν είχαμε αυτά που άκουσα, να πάρω μια συνέντευξη πριν από δύο μέρες από τον Άλες Αλαχανόβιτς, ο οποίος είναι ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, της ηγέτιδος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, και πραγματικά οι πληροφορίες που άντλησα από αυτή τη συνέντευξη είναι ενδεικτικές του βαθμού καταπίεσης στον οποίο υπόκεινται οι άνθρωποι σαν τον blogger και τόσοι άλλοι πολιτικοί αντιφρονούντες στη δικτατορία Λουκασέγκα στη συγκεκριμένη χώρα. Έχει καμία σημασία, κύριε Σκούρα, εάν ο συγκεκριμένος τον οποίο κατέβασαν είναι ακροδεξιός, είναι ενδεχομένως, τι να σας πω, από εκείνους οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν για τις πολιτικές τους απόψεις και κάποιος με τον οποίο πιθανότατα θα διαφωνούσαμε? Καμία απολύτως. Και για δύο λόγους. Διότι ακούω κυρίως από αριστερά ότι καλά του κάνανε, γιατί ήταν εσείς νεοναζί. Κλασικά, βέβαια, ναι, όποιος δεν συμφωνεί με την αριστερά είναι εσείς νεοναζί, αυτό το γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω κιόλας ορισμένες έτσι επιδοκιμασίες. Ότι... Ναι. Οι επιδοκιμασίες πρώτα απ' όλα ακούγονται. Το ίδιο το ΚΚΕ γύρισε και είπε ότι είναι, λέει, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάναυση, έτσι, ναι, επέμβαση, παρέμβαση στα εσωτερικά της Λευκορωσίας. Και η ερώτησή, ναι, μου, και πάω με αυτό και σας δίνω το λόγο και σας ευχαριστώ, που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι η εξής. Okay, και τι με κόφτει εμένα, κύριε Σκούρα, τι γίνεται στη Λευκορωσία? Υπάρχει περίπτωση να με κατεβάσουν εμένα με αεροπλάνο πηγαίνοντας στο Βίλνιους? Η απάντηση είναι ναι, γιατί μαζί με τον συγκεκριμένο blogger ήταν και άλλοι 170 επιβάτες, οι οποίοι κατέβηκαν. Αντί να πάνε στο Βίλνιους, πήγαν στο Μίνσκ. Για το ερώτημα αυτό που μου θέτετε. Αλλά θέλω να πω, είναι δύο οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, η αναπαραγωγή αυτής της προπαγάνδας του καθεστώτος δυστυχώς έχει πολλά ευήκοα στη χώρα μας, πράγμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, αν θέλετε τη γνώμη μου, οι άνθρωποι και τα κέντρα τα οποία αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα, mm-hmm, καρφώθηκαν. Και καρφώθηκαν για τους δύο εξής απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η πτήση αυτή, όπως πολύ σωστά είπατε στο πρόλογό σας, ξεκίνησε από μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και κατευθυνόταν σε μια άλλη αντίστοιχη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρας του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, οι Λευκορώσοι στείλαν πολεμικό αεροσκάφος για να κατεβάσει το αεροπλάνο για να το πάει στο Μίνσκ. Η απόσταση που είχε το αεροπλάνο την ώρα που έγινε αυτό ήταν η μισή απόσταση προς το Βίλνιους και η διπλάσια προς το Μίνσκ. Ήταν δύο φορές πιο μακριά, δηλαδή, εκεί που το πήγανε. Επομένως, καταρρύπτεται και το όλο ζήτημα περί ασφάλειας κτλ. Ξέρουμε σαφώς ότι το καθεστώς ήθελε να συλλάβει τον άτυχο blogger, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας, περίμενε ότι φεύγοντας από τη χώρα μας θα φτάσει με ασφάλεια σε μια άλλη χώρα που προσφέρει τα αγαθά του κράτους δικαίου, και στην πορεία παρενέβη ο δικτάτορας και το καθεστώς του. Είναι κατά κάποιο τρόπο και μια παρέμβαση στα ελληνικά εσωτερικά, διότι δεν το έχουμε αυτό επαρκώς αναδείξει. Έχουμε ένα αεροπλάνο το οποίο ξεκινάει από την Αθήνα. Δηλαδή, οποιοδήποτε άνθρωπος ξεκινάει από την Αθήνα και πηγαίνει στον προορισμό του, θα πρέπει να ξέρει ότι η ελληνική δημοκρατία πράττει όλα όσα είναι δυνατά, ούτως ώστε οι να φτάσουν στον προορισμό τους. Δεν θα γενικεύσω. Στην τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων του πλανήτη, είναι τελείως ασφαλές το να ταξιδεύεις μέσω ή πάνω από την Ελλάδα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά τι θέλουν να κάνουν αυτά τα καθεστώτα, και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει ο Λουκασέγκα και το έχουν δοκιμάσει και άλλοι γείτονές του, ας πούμε, με πολιτικούς αντιφρονούντες. Θέλουν να νιώθουν οι πολιτικοί, οι αντιρρησίες τους, η αντιπολίτευσή τους, οι άνθρωποι οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημά τους στις δικτατορικές πρακτικές, να μην αισθάνονται πουθενά ασφαλείς. Πουθενά, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται. Και περί αυτού πρόκειται αυτό που έγινε τώρα. Όμως υπάρχει ένας δεύτερος λόγος που δεν έχει σημασία.
όποια κατηγορία και αν εξαπολυθεί κατά του συγκεκριμένου blogger. Γιατί είναι πραγματικά αστείο αυτό το επιχείρημα, ότι επειδή ήταν Ναζί καλά του κάνανε, δεν στέκει από καμία θεώρηση, ας πούμε, του τι εστί δίκαιο, τι εστί διεθνές δίκαιο κτλ. Ο άνθρωπος αυτός είναι φορέας δικαιωμάτων. Όταν περνάει, όταν έχει εμπιστευτεί δύο ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δεν διώκεται, δεν θεωρείται υπόδικος, κατάδικος ή φτηγόδικος, εμείς θεωρώ σαν κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να προσφέρουμε την ασφαλή μετακίνηση εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι αυτό που θίγει η κίνηση αυτή, γι' αυτό θίγει όλη την Ευρώπη, θίγει όλο τον νομικό μας πολιτισμό, όλο τον ηθικό μας πολιτισμό η πράξη αυτή. Είναι ανυπεράσπιστη από οποιονδήποτε πιστεύει τη στοιχειώδη μορφή της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Μία τελευταία, τελευταία πτυχή, κύριε Σκούρα, σας παρακαλώ, πολύ εν συντομία ή δυνατόν. Τι απαντάτε σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει δύο μέτρα και σταθμά, διότι φέρει πίν στην Λευκορωσία που είναι εύκολο, θα επιβληθούν και οι Ρώσεις, επιβλήθηκαν και οι Ρώσεις, ενώ για παράδειγμα στην Τουρκία, η οποία πάλι βάναυσα καταπατά πολιτικά δικαιώματα, με τρόπο πολύ παραπλήσιο ο Ερντογάν με αυτόν του Λουκασέγκο, στέκεται κλαρίνο. Προσοχή. Πουλάει και υποβρύχια η Γερμανία. Ναι, εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από τη μία πλευρά δεν είναι εντελώς άδικη αυτή η κριτική. Και από τη συνομιλία που είχαμε τον Λευκορώσο οικονομολόγο, επικεφαλής του Σύμβουλου της Αντιπολίτευσης, προκύπτει από τα λεγόμενα του, μου το είπε ο ίδιος, αλλά μία ανάγνωση αυτή τη συνέντευξη θα σας το αποκαλύψει σε όλους όσους ενδιαφέρονται, είναι ότι το μεγάλο λάθος που έχει κάνει ο Λουκασένκα τώρα είναι ότι με την κίνηση αυτή προσέβαλε τις δύο χώρες τουλάχιστον και τις 17 χώρες που είχαν πολίτες μέσα στη συγκεκριμένη πτήση, και γι' αυτό προκάλεσε τεράστια δίπεινα. Τεράστια. Δεν θα τα πω τεράστια. Δεν είναι καν πολύ βαριά, αλλά προκάλεσε αντίπεινα και κυρώσεις. Η κριτική αυτή είναι δόκιμη κατά τη γνώμη μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει και έχει στο εσωτερικό της θεμελιωμένη την ανάγκη για ενίσχυση του κράτους δικαίου. Δεν απαιτεί το ίδιο από τους εμπορικούς και πολιτικούς συνεργάτες της. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα το οποίο το έχει εντοπίσει η Ένωση, το αναδεικνύουν κυρίως οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες και οι συντηρητικοί, το EPP, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεχόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όχι τόσο ακραίες, αλλά την παραβίαση, ας πούμε, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε χώρες όπως η Ουγγαρία, την οποία έχει καταδικάσει ακόμα και ο Πρωθυπουργός μας, που είναι στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα, με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, και σε πολλές περιπτώσεις και στην Πολωνία. Αυτό λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να ορθώσει το ανάστημά της σε αυτούς τους δικτάτορες που την περιβάλλουν και να επιβάλλει το μίνιμουμ της ειρηνικής συνύπαρξης σε αυτό το δεδομένο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο βρισκόμαστε. Πάντα δίκαιος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκούρα, για ακόμα μία συνομιλία μας. Ο Αλέξανδρος Σκούρας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελέτων, Μάρκος Δραγούμης.